1η Φλεβάρη 2022. Η ΑΔΕΔΗ όρισε την ημέρα αυτή, τη σημερινή ημέρα, ως Πανελλαδική ημέρα δράσης για την υγεία. 2 χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας, εξακολουθούν και υπάρχουν τεράστια προβλήματα στον χώρο της υγείας. Η ΑΔΕΔΗ, θέλοντας να αναδείξει αυτά τα προβλήματα, όρισε τη σημερινή ημέρα ως Πανελλαδική ημέρα δράσης και ανάδειξη των προβλημάτων και απαιτώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Ζητάμε ενίσχυση του ΕΣΥ, πρόσληψη μόνιμου υγειονομικού προσωπικού και μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Στηρίζουμε κινητοποίηση σήμερα ως ΑΔΕΔΗ των υγειονομικών όλης της χώρας, οι οποίοι έχουν δώσει τον καλύτερο εαυτό τους και αισθανόμαστε ευγνώμονες για ό,τι έχουν προσφέρει μέχρι σήμερα και θα προσφέρουν, και ο λόγος ανήκει σε αυτούς, όπως και το χειροκρότημά μας από όλους. Η σημερινή ημέρα είναι στα πλαίσια μιας πανελλαδικής κινητοποίησης με θέμα την υγεία, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην υγεία. Δυστυχώς, μετά από 2 χρόνια και μέσα στην πανδημία, ελάχιστα μπορούμε να πούμε ότι έχουν γίνει σε ό,τι αφορούν τα αιτήματά μας, τα διαχρονικά. Τα διαχρονικά μας αιτήματα είναι η χρηματοδότηση του συστήματος υγείας, του δημόσιου συστήματος υγείας, γιατί βλέπουμε από τους προϋπολογισμούς ότι είναι πάλι χαμηλότερη η χρηματοδότηση στην υγεία, καθώς και προσλήψεις προσωπικού. Ζητάμε μόνιμες προσλήψεις προσωπικού διαχρονικά, το ξέρετε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Σήμερα που μιλάμε έχουν συνταξιοδοτηθεί πάρα πολλοί συνάδελφοί μας τέλος του χρόνου, πάνω από 30 συνάδελφοι και στην νοσηλευτική υπηρεσία. Σήμερα νοσούν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Δεν είναι ασφαλής πλέον η εφημέρευση και ο προγραμματισμός και η λειτουργία των κλινικών, διότι καθημερινά νοσούν οι συνάδελφοί μας. Αυτό το οποίο ζητάμε διαχρονικά είναι η ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγιεινά, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχει αποφασίσει τελικά το Υπουργείο πώς θα το διαχειριστεί. Έχουμε αρκετούς συναδέλφους οι οποίοι είναι σε αναστολή μέχρι 31 Μαρτίου. Και φυσικά θα αυξηθεί ο αριθμός αυτός εάν δεν εμβολιαστούν, με βάση όσα λέει το Υπουργείο, αν δεν εμβολιαστούν οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν επιστρέψει στην εργασία τους με πιστοποιητικό νόσησης και δεν έχουν εμβολιαστεί. Πραγματικά βρισκόμαστε σε αδιέξοδο σε ό,τι αφορά την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό στο νοσοκομείο. Ζητάμε μόνιμες προσλήψεις, μιλάμε για την ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγιεινά τόσα χρόνια. Στα 2 αυτά χρόνια χάσαμε 30 συναδέλφους, όχι στο νοσοκομείο μας, στην Ελλάδα, από αιτία του κορονοϊού, στην αρχή της πανδημίας. Δυστυχώς οι οικογένειές τους δεν μπορούν να εισπράξουν κάποιο βοήθημα από τα τόσα χρόνια υπηρεσίας που είχαν στο δημόσιο. Και θα πρέπει να αναγνωριστεί ως εργατικό ατύχημα αυτό, προκειμένου να αποζημιωθούν και οι οικογένειές τους. Δεν είναι λίγο, δούλευαν πάρα πολλά χρόνια στο δημόσιο σύστημα. Έχουμε αρκετούς συμβασιούχους στα νοσοκομεία μας, οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια μαζί μας. Είναι συνεργάτες μας, περισσότερα από 5 και 6 χρόνια, με συνεχείς παρατάσεις των συμβάσεών τους. Αυτό κρατάει σε ομοιρία τους εργαζόμενους αυτούς. Τελευταία έχει δοθεί η ευχέρεια στις διοικήσεις, γιατί το Υπουργείο δεν πήρε σαφή θέση σε ό,τι αφορά την παράταση των συμβάσεων ΣΟΦ, των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Με αυτές τις συμβάσεις εργάζονται στην καθαριότητα, στη σύντηση, στην ασφάλεια. Και έδωσε την ευχέρεια στις διοικήσεις να κάνουν διαγωνισμούς, να προκηρύξουν δημόσιους διαγωνισμούς για την ανάθεση των υπηρεσιών αυτών σε εργολάβους.
γνωρίζετε και γνωρίζουμε εμείς πολύ καλύτερα τι σημαίνει αυτό με την ανάθεση στους εργολάβους. Μιλάμε για εργασιακό μεσαίωνα σε ό,τι αφορά τα χρήματά τους, για ημιαπασχόληση και όχι μόνο. Εμείς στηρίζουμε, είναι συνεργάτες μας τόσα χρόνια, στηρίζουμε τις όποιες κινήσεις κάνουν προκειμένου να πετύχουν το καλύτερο δυνατό. Προς το παρόν θα μπορούσε να υπάρξει μια παράταση των συμβάσεων, όλων των συμβάσεων του νοσοκομείου, των εργαζόμενων και στη συνέχεια να μονιμοποιηθεί το απαραίτητο προσωπικό το οποίο χρειάζεται και στις υποστηρικτικές υπηρεσίες αλλά και σε γιατρούς και σε νοσηλευτικό προσωπικό σε όλες τις ειδικότητες. Ως ΕΛΜΕ Αρκαδίας συμμετέχουμε στη στάση εργασίας που έχει κηρύξει η ΑΔΔΗ και στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων στην υγεία, έτσι ώστε να θωρακιστεί ο τομέας της υγείας, ειδικά στην πανδημία, με μόνιμο προσωπικό, με να διοριστούν οι συμβασιούχοι που τόσα αυτά τα δύο χρόνια δίνουν μια αποφασιστική μάχη στο πλευρό των μονίμων με αφορμή την πανδημία. Επίσης απαιτούμε, όπως απαιτεί και η ΑΔΔΗ, την επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, την ένταξη στα βαρέα και αρθυγινά των εργαζομένων που είναι πάγιο αίτημά τους. Φυσικά χρηματοδότηση έτσι ώστε να λειτουργήσει ουσιαστικά η πρωτοβάθμια φροντίδα και η δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Το λέμε αυτό γιατί η υγεία δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στην υγεία, αφορά όλο το λαό, αφορά όλους τους εργαζόμενους και στο ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα που διοργανώνει αυτή την κινητοποίηση. Θέλουμε από αυτό το βήμα να πούμε ότι πρέπει να παρθούν όλα εκείνα τα μέτρα, να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες με ασφάλεια, σωστά, να μην δημιουργούνται προβλήματα. Επειδή προέρχομαι από την εκπαίδευση, θέλω να σας πω ότι πολλά σχολεία αντιμετώπισαν προβλήματα υποδομών και αναφέρομαι στη θέρμανση. Έτσι, μετά την, θα λέγαμε, τη μεγάλη κακοκαιρία δεν λειτουργήσαν σχολεία. Δεν λειτουργήσαν σχολεία και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Είναι σοβαρό αυτό το ζήτημα. Όπως σοβαρό είναι επίσης το ζήτημα και αυτό που συμβαίνει στην 124 πτέρυγα Μάχης, να παρθούν όλα εκείνα τα μέτρα, να μην συνοστίζονται οι φαντάροι, να λειτουργήσει συνεχώς η θέρμανση και να διασφαλιστούν η υγεία και των φαντάρων, αλλά και του μονίμου προσωπικού εκεί στο στρατό. Από αυτή την άποψη, είμαστε εδώ και συμπαραστεκόμαστε, θα είμαστε συνεχώς στον αγώνα για δημόσια δωρεάν υγεία για όλους, για να παρθούν όλα εκείνα τα μέτρα και τώρα αλλά και μετά να μπορούν τα νοσοκομεία και ο κλάδος υγείας να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Εμείς από την πλευρά μου αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι και με την προχθεσινή κακοκαιρία αναδείχθηκε ένα πράγμα, ότι το δημόσιο σύστημα όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία πρέπει να στηριχτούν και ενώ στην υγεία παρόλο που βλέπουμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια τραβάμε ένα μεγάλο ζόρι, δεν στηρίζεται όπως πρέπει. Ενώ ας πούμε κάποτε είμαστε αυτοί που μας χειροκροτάγανε, τώρα φτάσαμε σε σημείο να μας συχτηρίζουν όλοι. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μας κοιτάνε με άλλο μάτι, όχι όπως κάποτε που είμαστε ήρωες και αυτό δεν βλέπουμε από την πολιτεία, δεν ανταποκρίνεται δηλαδή σε αυτό που έπρεπε να είμαστε. Τέλος πάντων, εγώ από την πλευρά μου θέλω να πω ότι υπάρχει προσωπικό που είναι σε αναστολές και πρέπει να επιστρέψει οπωσδήποτε. Βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη, όπως λένε πολλοί, κατάσταση, άρα δεν περισσεύει κανείς. Πρέπει οι συμβασιούχοι που είναι με τρίμηνα, με αιτήσιες συμβάσεις, θα πρέπει οπωσδήποτε να μονιμοποιηθούν. Πολύ προσωπικό λείπει από τα νοσοκομεία. Να σας πω μόνο ένα πράγμα, ότι πέρα από ότι κάποιοι είναι με αναστολές, πέρα από ότι είναι υποστελεχωμένα τα νοσοκομεία, να σας πω ότι η περίοδος αυτή είναι μια περίοδος που πάρα πολύ προσωπικό φεύγει σε συντάξεις. Άρα λοιπόν έχουμε ακόμα μια μεγάλη μείωση και σίγουρα αυτό θα έχει αντίκτυπο στις βάρδιες, θα έχει αντίκτυπο στην εργασία, θα έχει αντίκτυπο στις υπηρεσίες που τελικά εμείς πρέπει να προσφέρουμε και δεν θα μπορούμε να το προσφέρουμε. Εν πάση περιπτώσει και για το τέλος, να ευχηθώ εν πάση περιπτώσει
τα πράγματα να αλλάξουν και η δικιά μας η προσπάθεια να δώσει στην πολιτεία να καταλάβει ότι πλέον υπάρχει μεγάλη ανάγκη για στήριξη του δημόσιου τομέα της υγείας, το επαναλαμβάνω, δημόσιο τομέα. Ευχαριστώ.